Αυτό είναι το πετρόκτη στο σαλέ του Μιχάλη Λιάπη στο μεγάλο χωριό τη Ευρυτανία, για την πολυτελή ανακαίνιση του οποίου δόθηκαν κοινοτικά κονδύλια για να γίνουν δίθεν τουριστικά καταλήματα, κάτι που δεν έγινε φυσικά ποτέ. Εδώ κυκλοφορούσαν πλαστέ πινακίδε. Στο ότι δεν υπήρχε καν ξενώνα για να πάρει επιδότηση, θα κολούσε. Όπω λένε όλοι οι κάτοικοι τη περιοχή, στο σπίτι αυτό δεν ήταν ποτέ τα μπέλα του ΕΟΤ και κάποιο τουρίστα να ζητεί να νοικιάσει Όλοι το γνωρίζουν σαν τη βίλα του Λιάπη. Ουδέποτε λειτουργήσε σαν ξενόνα. Ε, Ουδέποτε. Με τουριστικό κατάλημα δηλαδή. Α, ούτε να το συζητάμε, είτε εδώ τουλάχιστον γνωρίζουμε όλα τα τουριστικά καταλήμματα που υπάρχουν σε αυτό το χωριό. Το λέει η δεν βρέθηκε ποτέ ούτε σε τουριστικό οδηγό τη περιοχή για να διαφημιστεί, αφού φυσικά ξενόνα δεν υπήρξε παρά μόνο στα χαρτιά με τα οποία δόθηκε η επιδότηση. Πρώτη φορά τα ακούσαμε εμεί αυτό. Ότι είχαν πάρει επιδότηση για να φτιάξουν νοικιαζόμενα δωμάτια. Και εμεί ξέραμε ότι ήταν το σπίτι του Λιάπι. Δεν υπήρχε απ' έξω, δηλαδή κάποια ταμπέλα που να λέει Όχι. ότι εδώ ενοικιαζονται δωμάτια. Από ότι είχα δει εγώ δεν είχα δει ποτέ μου ταμπέλα. Μέχρι στιγμή ο Μιχάλης Λιάπης δεν έχει μιλήσει για την υπόθεση αυτή που έρχεται να προσθεθεί στο σκάνδαλο με τις πλαστές πινακίδες και το ανασφάλιστο τζιπ, αλλά και στο ταξίδι του στην εξωτική Κουάλα Λουμπούρ, προκαλώντας το κοινό αίσθημα. Το μεσημέρι όμως η θεία του πρώην Υπουργού Βασιλική Λιάπη, με ανακοίνωση δια του δικηγόρου της, επιχείρησε να πάρει εκείνη όλη την ευθύνη, λέγοντας ότι την επιδότηση την πήρε η ίδια και αφήνοντας να εννοηθεί, χωρί όμω να διατυπώνεται καθαρά, ότι το σαλέ λειτουργούσε σαν ξενώνα μέχρι που η ίδια τη λειτουργία του και το κληροδότησε στο ήταν η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εμπορική εκμετάλλευση των προσενοικία συνδωματίων, διατηρώντα νομίμω όλα τα απαραίτητα παραστατικά που εκδίδονταν στο όνομά τη. Βιβλία, πελατολόγιο, αποδείξει κτλ. Ουδή άλλο. Μετά το πέρα τη εμπορική αυτή δραστηριότητα, Ουσα Άκληρη μεταβίβασε το ποσοστό τη ιδιοκτησία τη στον εκ του συζύγου τη Ανιψιό. Πάσα άλλη ανάμειξη συγγενικών τη προσώπων είναι όχι μόνο αβάσιμη, αλλά και κακόβουλη. Δεν υπήρξε ποτέ ξενοδοχειακή επιχείρηση. Γιατί και στα φυλάδια που εκδίδαμε και ω Δήμο δεν υπήρχε ποτέ μέσα. Σε κανένα τουριστικό οδηγό τη περιοχή δεν φαίνεται ξενόνα Λιάπη. Mm -hmm. Βέβαια, όλοι οι χωριανοί εδώ να ρωτήσετε, ξέρουν ότι εκεί είναι το σπίτι του κυρίου Λιάπη. Μπορεί η οικογένεια Λιάπη να παίρνει αμέσω την επιδότηση που ζήτησε από την Ομαρχία Βρυτανία προκειμένου να φτιάξει το τουριστικό κατάλημα που έμεινε μόνο στα χαρτιά. Όμω εκτό νυμφώνου, έμειναν πολλοί κάτοικοι τη περιοχή που είχαν πραγματικού ξενώνε και ήθελαν να του ανακαινήσουν. Δεν είχαν όμω μπάρμπα στην κορώνη, ούτε ανυψίο υπουργό. Άλλωστε, εκείνη την εποχή, ο κύριο Λιάπε ήταν πανίσχυρο υπουργό με βαρύ πολιτικό επίθετο. Από το φάκελο που υπάρχει στην Ευρυτανία, είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρείτε ποιοι έχουν κάνει αιτήσει, ποιοι έχουν πάρει επιδότηση, ποιοι αποκλειστήκανε και ποιοι έχουν κατασκευάσει ξενώνε και του λειτουργούν ή έχουν κατασκευάσει σπίτια. Μεγάλο χωριό Βρυτανία. Σε ένα από τα καλύτερα σημεία του χωριού, ακριβώ απέναντι από το Λατόδασο, βρίσκεται το σπίτι του Μιχάλη Λιάπη. Ένα σπίτι που ανασκευάστηκε με κρατική επιδότηση για να λειτουργήσει ω τουριστικό κατάλημα. Κάτι όμω που σύμφωνα με πολλού κατοίκου περιοχή δεν συνέβη ποτέ. Αντίθετα, πολλοί ήταν αυτοί που αν και είχαν εκδηλώσει παρόμοιο ενδιαφέρον και είχαν κάνει αιτήσει, τελικά έμειναν έξω από τα προγράμματα. Μπήκαμε στο πρόγραμμα, κάναμε τα χαρτιά, τελικά δεν μα δώσαν την τελευταία δόση. Εδώ πέρα σε αυτή τη μικρή κοινωνία δεν είχε ακουστεί καθόλου, δεν είχε υποθεί τίποτα, δεν είχαν γίνει κάποια παράπονα. Όχι, είχε υποθεί τι έγινε. Και τι έγινε. Έμεινε. Ε, βέβαια. ε βέβαια. Φυσικά. Εντάξει, ο ένα Λιάπς. Τι θα, στάσει, θα κάποιοι σαν του Λιάπς. Την επιδότηση ενέκρινε το 1992 ο νύμ βουλευτής της Δημοκρατίας και τότε νομάρχης της Βρυτανίας Κώστας Κοντογιώργος, ο οποίος από χθε κατηγορείται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, αφού ως νομάρχης μαζί με όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο είχαν εγγυηθεί το δάνειο των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η αναπτυξιακή και για πολλού αμαρτωλή εταιρεία Βρυτανία ΑΕ, η οποία είναι και η εταιρεία μέσω της οποίας δόθηκε η επιδότηση στην οικογένεια Λιάπη. Ο ίδιο, μιλώντα το Μέγκα Σαββατοκύριακο, παραδέχτηκε ότι έκανε δεχτεί την αίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Λιάπη. Από το μεγάλο βουλίο που μπήκαν 10 εκμεταλλεύσει, 10 εκμεταλλεύσεις στο πρόγραμμα αυτό, υπέβαλε χαρτιά και η Βασιλική Λιάπη. Υπέβαλε όπω προέβλεπαν οι κανονισμοί και η Άξι, Βασιλική Άξι. Λιάπη. Από εκεί και πέρα υπήρχαν δεσμεύσει στο πρόγραμμα για 10 χρόνια να λειτουργήσει για το σκοπό τον οποίο χρηματοδοτήθηκε. Και από εκεί και... εγώ το 1993 έφυγα από την Βρετανία, θα έψηλον.